Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Ντουράκη, για την τιμητική πρόσκληση να παρουσιάσω στις ΕΧΜΕΣ την παθολογία, καθώς επίσης και την Οργανωτική Επιτροπή. Το θέμα της παρουσίασης είναι ο νόρμος βεστημικός πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός. Γνωρίζουμε ότι η κλασική μορφή του πρωτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού χαρακτηρίζεται από αυξημένες τιμές παραθορμόνης και αυξημένες τιμές ασβεστίου αίματος, ενώ στην περίπτωση του νόρμου ασβεστημικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού, εκτός από τις αυξημένες τιμές παραθορμόνης, οι τιμές του ασβεστίου παραμένουν σταθερά εντός των ορίων αναφοράς. Και γιατί να αποτελεί πρόβλημα, μία κλινικό πρόβλημα, μία κατάσταση στην οποία το ασβέστιο του αίματος παραμένει εντός φυσιολογικών ορίων. Αυτό οφείλεται στο ότι έχει φανεί από τις μελέτες ότι μέσα στα επόμενα 9 έτη οι ασθενείς αυτοί θα αναπτύξουν κατά 19% υπερασβεστιεμία, ενώ ένα 40% θα αναπτύξει αυξημένη αποβολή ασβεστίου στα ούρα, νεφρολιθίαση και νεφρασβέστωση, μείωση της οστικής πυκνότητας και κατάγματα χαμηλής βίας ή αλλιώς οστοπορωτικά κατάγματα. Και βέβαια κάτι άλλο το οποίο επίσης είναι σημαντικό, θα πρέπει να γίνει διαφορετική διάγνωση από τις δευτεροπαθείς μορφές του νόρμου ασβεστημικού υπερπαραθυροειδισμού, διότι ο θεραπευτικός στόχος ανάμεσα αυτές τις δύο καταστάσεις είναι διαφορετικός. Στην περίπτωση του δευτεροπαθούς θα πρέπει να διορθώσουμε τις χαμηλές τιμές ασβεστίου που αποτελούν το ερέθισμα για την υπερέκριση της παραθορμόνης, ενώ στην περίπτωση του πρωτοπαθούς νόρμου ασβεστημικού ο θεραπευτικός στόχος είναι η διόρθωση της παθολογίας των παραθυροειδών αδένων. Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι περισσότερο γνωστά για την κλασική μορφή, όπου ξέρουμε ότι ο πεπελασμός για τους άντρες είναι 0,085%, ενώ για τις γυναίκες είναι 0,23%. Στην περίπτωση του νόρμου ασβεστημικού όμως πρωτοπαθούς, είναι λίγα γνωστά για τον πεπελασμό σε γενικό πληθυσμό. Κάποιες μελέτες το ανεβάζουν γύρω στο 0,7%. Έχουμε όμως περισσότερα δεδομένα για πληθυσμούς, οι οποίοι προσέρχονται σε κέντρα αναφοράς, σε τριτοβάθμια κέντρα, με νεφρολιθίαση και κατάγματα οστεοπορωτικά, όπου εκεί το ποσοστό του νόρμου ασβεστημικού πρωτοπαθούς φτάνει περίπου στο 9%. Όσον αφορά τον μηχανισμό εμφάνισης αυτής της κατάστασης, υπάρχουν δύο υποθέσεις. Η πρώτη μιλάει ότι πρόκειται για μία πρώιμη ή αλλιώς υποκλινική μορφή του πρωτοπαθούς, και αυτό εξηγεί γιατί κάποια από τα άτομα αυτά κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου εμφανίζουν υπερασβεστιεμία. Η υπόθεση όμως, η οποία κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος, μιλάει για μία αντίσταση στην δράση της παραθορμόνης στα όργανα τα οποία αποτελούν τον κατεξοχήν στόχο της παραθορμόνης, που είναι τα οστά και οι νεφροί. Και αυτό εξηγεί και για ποιον λόγο δεν αυξάνεται το ασβέστιο στο αίμα. Γνωρίζουμε ότι η παραθορμόνη στα οστά προκαλεί οστική απορρόφηση και μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο το ασβέστιο από τα οστά στο αίμα, οπότε αυξάνεται έτσι και το ασβέστιο, ενώ στους νεφρούς αυξάνει την επαναρρόφηση του ασβεστίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται πάλι και το ασβέστιο στο αίμα. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει αντίσταση στην δράση της παραθορμόνης, τότε δεν αυξάνεται το ασβέστιο, διότι ακριβώς δεν μπορεί να γίνει ούτε νεφρική επαναρρόφηση, ούτε και οστική απορρόφηση. Και αυτό φάνηκε και σε αυτήν εδώ τη μελέτη, όπου οι δείκτες οστικού καταβολισμού και αναβολισμού είναι χαμηλότεροι στην περίπτωση του νόρμου ασβεστημικού. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δράσει η παραθορμόνη ώστε να κάνει και καταβολισμό και αναβολισμό, ενώ στους νεφρούς έχουμε μία απρόσφορα αυξημένη ασβεστιουρία για τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα. Και συγχρόνως η αντίσταση στην παραθορμόνη στους νεφρούς φαίνεται και από το γεγονός ότι η 1,25 διδρόξη βιταμίνη D είναι χαμηλότερη σε σχέση με τα άτομα τα οποία έχουν υπερασβεστημικό πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Και γνωρίζουμε ότι η 1,25 χρειάζεται την παρουσία της παραθορμόνης για να υπάρχει το ένζυμο 1α-υδροξυλάση ώστε να μπορέσει να παραχθεί. Οπότε, όταν έχουμε αντίσταση, δεν παράγεται 1,25 σε τόσο μεγάλες ποσότητες. Και βέβαια, όσον αφορά τους παραθυροειδείς αδένες, είναι και αυτοί παθολογικοί
στον νορμοσφαιστημικό πρωτοπαθή υπερπαραθυρωτισμό. Μπορεί να βρούμε δηλαδή και μονήρια αδενώματα, όπως στην κλασική μορφή, πολλαπλά αδενώματα ή ακόμα και υπερπλασία. Όσον αφορά την διαγνωστική προσπέλαση, το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να μετρήσουμε είναι η παραθυρμόνη, την οποία θα την βρούμε αυξημένη. Θα μετρήσουμε το ασβέστιο. Κατά προτίμηση θέλουμε το ιονισμένο ασβέστιο, το οποίο όμως συχνά δεν το έχουμε διαθέσιμο σε τακτική εξωτερική βάση, οπότε τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε ένα διορθωμένο ασβέστιο με την αλβουμίνη, με τον γνωστό τύπο. Και απεικονιστικά θα πρέπει να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα τραχύλου, όπου όμως οι παραθυρωτήσεις αδένειες στην περίπτωση του νόρμου ασβεστιμικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυρωτισμού δεν απεικονίζονται τόσο εύκολα, διότι μπορεί να έχουν ένα φυσιολογικό μέγεθος. Πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα να τους ξεχωρίσει ο ακτινολόγος από τους λεφαδένες. Επίσης, οι παραθυρωτήσεις αδένειες μπορεί να είναι ενδοθυρωειδικοί, να βρίσκονται μέσα σε όζους και με αποτέλεσμα και η διαφορική διάγνωση από τους όζους να είναι δύσκολη. Και επίσης, οι παραθυρωτήσεις αδένειες, ακόμα και όταν είναι διωγγωμένοι, αυτή η διώγγωση είναι πάρα πολύ μικρή, είναι υπερπλαστική, μπορεί να είναι και έκτοπη, οπότε δύσκολα μπορούν να εντυπωσιάσουν από το υπερηχογράφημα. Η παρακέντηση γίνεται σπάνια σε δύσκολα διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Και βέβαια, το δεύτερο υπερηχογράφημα το οποίο θα χρειαστούμε θα είναι αυτό των νεφρών, για να δούμε αν υπάρχει νεφρολιθίας. Η δεύτερη απεικονιστική εξέταση η οποία θα γίνει είναι το σφινθηρογράφημα. Είναι το κλασικό σφινθηρογράφημα με τεχνίτιο 99 στα μύμπη, στο οποίο στις καθυστερημένες λήψεις μπορεί να δούμε έναν παθολογικό παραθυροειδή αδένα. Το SPECT θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη τρισδιάστατη εικόνα. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο εύκολα διαθέσιμο. Και το SPECT με τη βοήθεια της αξονικής, με το τεχνίτιο στα μύμπη, όπου έχουμε μια καλύτερη απεικόνιση και εντόπιση των παθολογικών παραθυρωειδών αδένων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, αν το απλό τεχνίτιο δεν μπορεί να μας βοηθήσει, είναι να κάνουμε το αφαιρετικό σφινθηρογράφημα με τη βοήθεια του ιωδίου 123, όπου εκεί γίνεται πλέον μια ψηφιακή αφαίρεση της εικόνας του θυροειδούς, οπότε παραμένει ο παθολογικός παραθυρωειδής. Και όπως αναφέραμε και στην αρχή, θα πρέπει να γίνει διαφορετική διάγνωση από τις δευτεροπαθείς μορφές του νόρμου βεστιμικού υπερπαραθυρωτισμού. Και αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει ανεπάρκεια της βιταμίνης D, όταν υπάρχει ανεπαρκής πρόσληψη ή δυσαπορρόφηση του ασβεστίου, η ασβεστιουρία, η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, ή και διάφορα φάρμακα τα οποία και αυτά μπορεί να προκαλέσουν νόρμο σβεστημικό υπερπαραθυρωτισμό, όπως είναι το λίθιο, τα φάρμακα που δίνουμε για την οστεοπόρωση, δηλαδή τα διφοσφονικά και τον τενόσουμαπ, διουρητικά της αγγείλης και τα αντιεπιληπτικά. Όσον αφορά τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, τα άτομα αυτά εμφανίζουν νεφρολιθίαση, βέβαια έχουν και ασβεστιουρία, η οποία, όπως είπαμε αρχικά, δεν μπορεί να εξηγηθεί από τα φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Πιθανόν να οφείλεται στο ότι δεν μπορεί να δράσει η παραθορμόνη στο νεφρικό σωληνάριο, να υπάρχει δηλαδή αντίσταση στη δράση της παραθορμόνης. Το άλλο που εμφανίζουν αυτά τα άτομα είναι η μειωμένη οστική πυκνότητα σε επίπεδο οστεοπενίας ή οστεοπόρωσης, καθώς επίσης και κατάγματα χαμηλής βίας, κατάγματα ευθραστότητας, τα οποία είναι κυρίως στην οσφαιρική μοίρα της πονητικής στήλης και στο ισχύο, λιγότερο στην αποκερκίδα. Να επισημάνω βέβαια ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε περιμενοπαυσιακές ή μεταμενοπαυσιακές γυναίκες, οι οποίες ούτως ή άλλως εμφανίζουν μειωμένες οστικές πυκνότητες και κατάγματα ευθραστότητας. Δεν έχουμε δηλαδή στοιχεία για την επίδραση του νόρμου ασβεστιμικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυρωτισμού σε γυναίκες οι οποίες που είναι εκτός της εμμηνόπαυσης, προεμμηνοπαυσιακές ή στους άνδρες. Γνωρίζουμε επίσης ότι η παραθορμόνη προκαλεί μια υπερτροφία των καρδιακών μυϊκών κυττάρων και αυξάνει και την έκφραση προαθεροσκλερωτικών και προφλεγμονωδών παραγόντων, όπως είναι για παράδειγμα η τερλευκίνη 6. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρωτισμός σχετίζεται με αυξημένη
καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα, και κάτι άλλο το οποίο έχει διαπιστωθεί είναι ότι ο νόρμος βεστιμικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεωτισμός σχετίζεται με μεγαλύτερη επασβέστηση των στεφανιών αγγείων σε σχέση με την κλασική μορφή. Και αυτό φάνηκε σε αυτήν εδώ τη μελέτη, όπου ο δείκτης επασβέστωσης των στεφανιών αγγείων είναι μεγαλύτερος στον νόρμος βεστιμικό υπερπαραθυρεωτισμό σε σχέση με τις υπερασβεστημικές μορφές, είτε αυτές είναι ήπιες είτε πιο εξεζητημένες. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, αυτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση του ασθενούς, την φαρμακευτική αγωγή, την παραθυρεοδεκτομία, εφόσον βέβαια πληρούνται κάποια κριτήρια ή υπάρχει αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής, και θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Όσον αφορά την παρακολούθηση, θα πρέπει να μετρήσουμε το ασβέστιο και την αλβουμίνη και το ιονισμένο ασβέστιο, το μαγνήσιο, την παραθερμόνη, τον ρυθμό σπερματικής διήθησης, την 25-υδρόξη βιταμίνη D, να μετρηθεί το ασβέστιο ούρων σε συλλογή ούρων 24-ώρου, θα γίνει οστική πυκνότητα και υπερηχογράφημα νεφρών. Θα πρέπει να επαναληφθεί η μέτρηση του ασβεστίου και της παραθερμόνης, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι οι τιμές του ασβεστίου παραμένουν σταθερά εντός φυσιολογικών ορίων. Και οι εξετάσεις αυτές, ιδίως το ασβέστιο ούρων, ο υπέρηχος των νεφρών και η οστική πυκνότητα, θα μας βοηθήσουν στην απόφαση για το αν θα οδηγηθεί το άτομο σε παραθυροειδεκτομή. Σε περίπτωση που δεν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι εξετάσεις αυτές να επαναλαμβάνονται ανά έτος. Όσον αφορά τη φαρμακευτική θεραπεία, δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία η οποία θα μας βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει δοκιμαστεί η αλεδρονάτη, το διφοσφονικό αυτό, για την αντιμετώπιση της μειωμένης οστικής πυκνότητας, και στον πληθυσμό αυτό έχει φανεί ότι βελτιώνει την οστική πυκνότητα και σε αυτά τα άτομα, τόσο σπονδυλική στήλη όσο και στο μυριαίο, ενώ στην αποκερκίδα οι οστικές πυκνότητες παραμένουν σταθερές. Σε αυτή την ομάδα πληθυσμού, επίσης, φάνηκε ότι τα άτομα τα οποία ομαλοποίησαν την παραθερμόνη είχαν μια μεγαλύτερη βελτίωση της οστικής τους πυκνότητας όταν έλαβαν αλεδρονάτη, που ήταν περίπου 5,6% μέσα σε ένα έτος, και αυτό βέβαια στην πιο επιβαρημένη θέση, δηλαδή στη θέση που είχε τη μικρότερη οστική πυκνότητα. Κάτι άλλο το οποίο έχει δοκιμαστεί σε αυτή την ομάδα ατόμων είναι το Sinacalcet, το γνωστό Mimpara, όπου το οποίο βέβαια δεν βοηθάει στην βελτίωση της οστικής πυκνότητας, αλλά φάνηκε ότι σταθεροποιεί την εικόνα της νεφρολιθίασης, δεν δημιουργούνται δηλαδή καινούργιοι λίθοι. Και βέβαια η μεγάλη απόφαση που πρέπει να λάβει ο ενδοκρινολόγος μαζί με τον ασθενή είναι για το αν θα οδηγηθεί το άτομο αυτό στο χειρουργείο για να κάνει παραθυροειδεκτομή. Το expert panel για τον ασυμπτωματικό πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό προτείνει να έχουμε τις ίδιες ενδείξεις και στον νόρμο ασβεστημικό πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό, που είναι η ηλικία κάτω των 50 ετών, και αν υπάρχει οστεοπόρωση ή οστεοπορωτικό κάταγμα, εάν υπάρχει έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, εάν υπάρχει αυξημένη αποβολή ασβεστίου στα ούρα, νεφρολιθίαση ή νεφρασβέστωση, και βέβαια ο στόχος της παραθυροειδεκτομής θα πρέπει να είναι η βελτίωση της οστικής πυκνότητας και η μείωση του κινδύνου υποτροπής της νεφρολιθίασης. Η χειρουργική θεραπεία, βέβαια, στην περίπτωση του νόρμου ασβεστημικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεωτισμού, φαίνεται ότι είναι μικρότερη σε σχέση με την χειρουργική θεραπεία που εφαρμόζεται στην κλασική μορφή του πρωτοπαθούς. Και αυτό διότι η εντόπιση των παθολογικών παραθυρεοειδών είναι δύσκολη, διότι αυτή, όπως ανέφερα και πριν, είναι μικρότερη, μπορεί να είναι έκτοπη ή μπορεί να υπάρχει υπερπλασία. Βέβαια, όταν θα γίνει η παραθυροειδεκτομή, έχει φανεί ότι η αποτελεσματικότητά της είναι αρκετά μεγάλη όσον αφορά την ομαλοποίηση των τιμών της παραθερμόνης. Ένα ποσοστό 94% ομαλοποιεί την παραθερμόνη μέσα στο επόμενο έτος. Βέβαια, αν πάρουμε την ομάδα εκείνη των ασθενών που έχουν υπερπλασία παραθυροειδών, το ποσοστό που ομαλοποιεί την παραθερμόνη είναι μικρότερο, είναι περίπου στο 53%. Βέβαια, είναι σημαντική η βελτίωση της οστικής πυκνότητας μετά το χειρουργείο,
και η σταθεροποίηση της εικόνας της νεφρολιθίασης. Βέβαια και στο καρδιακιακό σύστημα, αν και είναι λιγότερο καλά μελετημένο σε αυτή την ομάδα των ασθενών, φαίνεται όμως ότι βελτιώνεται και η αρτηριακή πίεση και το λιπιδεμικό τους προφίλ, καθώς επίσης και μειώνεται σημαντικά και η αντίσταση στην ινσουλίνη. Όσον αφορά τις νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις, αυτό το οποίο έχει φανεί είναι ότι μετά το χειρουργείο βελτιώνονται κυρίως τα σωματικά συμπτώματα, που είναι κοιλιακά ενοχλήματα και μυοσκελετικά άλγη, ενώ η κατάθλιψη και η αχώδης διαταραχή βελτιώνονται σε μικρότερο βαθμό. Συμπερασματικά, ο νορμοσβεστημικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεωτισμός φαίνεται ότι αποτελεί ένα νέο φαινότυπο της κλασικής μορφής του πρωτοπαθούς. Μπορεί να προκαλέσει, παρόλα τα φυσιολογικά επίπεδα του ασβεστίου, προκαλεί βλάβη των οργάνων στόχος, που αποτελούν το στόχο της παραθερμόνης. Συχνά εμφανίζουν οστεοπόρος, νεφρολιθίαση και κατάγματα χαμηλής βίας. Η διάγνωση θα γίνει αφού αποκλείσουμε τα αίτια δευτεροπαθούς νορμοσβεστημικού υπερπαραθυρεωτισμού. Θα πρέπει να μετράμε κατά προτίμηση το ιονισμένο ασβέστιο ή τουλάχιστον το διορθωμένο ασβέστιο με την αλβουμίνη. Θα μετρήσουμε την παραθερμόνη δεύτερης-τρίτης γενιάς. Οι παραθυρεωτικές αδένειες, όπως ανέφερα, είναι μικρότεροι σε μέγεθος. Μπορεί να υπάρχει πολλαπλή νόσος με πολλαπλά αδενώματα. Η παραθερμόνη είναι χαμηλότερη σε σχέση με την κλασική μορφή. Ο μηχανισμός φαίνεται ότι είναι η αντίσταση της δράσης της παραθερμόνης. Βέβαια, δεν υπάρχουν ακόμα εργαλεία για να προβλέψουμε ποιοι θα αναπτύξουν υπερασβεστιεμία. Από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν αυτοί οι οποίοι έχουν επίπεδα ασβεστίου κοντά στα ανώτερα φυσιολογικά. Θα πρέπει, σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει χειρουργείο, να γίνει απεικονιστική εντόπιση με τις μεθόδους που αναφέρθηκαν. Οι ενδείξεις είναι ίδιες με την κλασική μορφή του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεωτισμού. Το χειρουργείο φάνηκε ότι βοηθάει στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας και στη μείωση του κινδύνου για εμφάνιση νεφρολιθίασης. Οι νέες τεχνικές, οι ελάχιστες επεμβατικές και η διαχειριστική μέτρηση παραθερμόνης έχουν βοηθήσει σημαντικά στο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των χειρουργείων αυτών, ενώ σημαντική είναι και η εμπειρία του χειρουργού. Όσον αφορά την φαρμακευτική θεραπεία, η αλεδρονάτη φαίνεται ότι βοηθάει στην βελτίωση της οστικής πυκνότητας, ενώ απαιτούνται περισσότερες μελέτες που να αφορούν και τον γενικό πληθυσμό για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε με καλύτερο τρόπο την φυσική ιστορία της νόσου. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω και τις ερωτήσεις σας.